Γεια σου, γεια σου και τι θεματάρα σου έχω. Πω, θεματάρα. Πύλες. Ιδιαίτερες πύλες. Έχω επιλέξει κάποιες συγκεκριμένες πύλες, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο νόημα. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, μη φύγεις. Θα διαλέξεις μία πύλη και θα δεις τι αποκαλύπτει, τι θέλει να σου πει, ποιο είναι το μυστικό μήνυμα αυτής της πύλης. Να πούμε δύο-τρία πράγματα για τις πύλες λοιπόν. Πρώτα απ' όλα είναι κοσμικά σύμβολα, έτσι γενικότερα. Κάθε πολιτισμός έχει πύλες και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός έχει πύλες. Η αστρολογία έχει πάρα πολλές πύλες. Μία από τις πιο συνηθισμένες και πιο ισχυρές είναι η πύλη του Λέοντα. Υπάρχουν και άλλες βέβαια πύλες. Και υπάρχουν βέβαια και 28 πύλες, πώς το λένε, δύναμης και τα λοιπά. Μην μπω τώρα σε λεπτομέρειες τις οποίες θα χαθούμε εκεί. Υπάρχουν και οι μοίρες γενικότερα κάποιων πλανητών, μάλλον ναι, όπου και εκεί, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε Σελήνη στην 21η μοίρα του εγώ καιρού, ας πούμε, είναι και αυτό μία πύλη και ανοίγει μία ενέργεια, κάτι θέλει να μας πει. Οι πύλες λοιπόν γενικότερα, και σε αστρολογικό επίπεδο, οι πύλες δηλαδή της Σελήνης, ας πούμε, της Πανσελήνου, που παίζουν ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο σε πολλά πράγματα, κυρίως στη μαγεία και δυστυχώς στη μαγεία, και έχει χαλάσει εδώ το κομμάτι, ας το πούμε εδώ, είναι ένα πρόβλημα, διότι δεν είναι μόνο η πύλη της μαγείας, είναι η πύλη και όμορφων πραγμάτων, έτσι. Οι πύλες είναι και όμορφα πράγματα, δεν είναι μόνο για να καλούμε μαύρες σκοτεινές δυνάμεις, είναι και για να κάνουμε ωραία πράγματα. Δυστυχώς έχει επικρατήσει αυτό, έχουμε πάει μόνο στο αρνητικό κομμάτι, εντάξει. Η πύλη επίσης τώρα, ποια είναι η κύρια η λειτουργία μια πύλη, θα σα το πω πάρα πολύ απλά. Υπάρχουν πύλε όπου μπαίνουμε σε αυτή την πύλη, μπαίνει το σώμα μα, αισθάνεται ανανεωμένο, ότι θεραπεύεται, ότι κάνει κτλ. Αλλά δίνει και τη δυνατότητα επίση αυτό που λέμε υπερβατική συνείδηση ή αλλιώ υπερσυνείδηση. Δεν σα μπλέκω, αυτό όμω σημαίνει ότι έχουμε μια εμπειρία η οποία είναι έξω από αυτόν τον κόσμο. Πάει κάποιο στο Άγιο Όρος και βλέπει δελφίνια να κολυμπάνε στον ουρανό ή στα σύννεφα, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι μια υπερβατική εμπειρία, έτσι. Δεν σημαίνει ότι κάποιο έχει πιει κάτι ή έχει πάρει κάτι. Είναι μια εμπειρία εκείνη τη στιγμή που δεν το πιστεύει τα μάτια μας, ο εγκέφαλός μας. Είναι μια άλλη διάσταση, είναι το άνοιγμα μια άλλη διάσταση, είναι το άνοιγμα μια πύλη, ας το πούμε. Ή κάποιο πηγαίνει κάπου σε ένα μέρος, στους δελφούς, δεν ξέρω τι, και έχει μια σχετική εμπειρία, μια προφητεία, ένα όνειρο, κάτι. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θέλω να δείτε προσεκτικά αυτές τις 6 πύλες. Αυτή είναι η νούμερο 1. Αυτή είναι η νούμερο 2 και θα σας εξηγώ βήμα-βήμα. Δεν θα σας πω ποιες είναι. Πρέπει να επιλέξετε. Θα επιλέξετε πρώτα και μετά. Αυτή είναι η νούμερο 3. Εντάξει, φοβερές πύλες, έτσι. Σας έχω φτιάξει απίστευτες πύλες. Η νούμερο 4 έχει και τα νούμεράκια. Η νούμερο 5. Και η νούμερο 6. Επιλέξτε βάση αυτό που σας έρχεται ως διέστηση, εντάξει. Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό που θα κάνω είναι οφείλω να τα μαζέψω και να κάνουμε λοιπόν με πολύ περίεργες κάρτες, η νούμερο 1 πύλη εδώ, πολύ περίεργες κάρτες φίλες και φίλοι θα χρησιμοποιήσω για να κάνουμε την ανάλυσή μας και να δούμε τι έχει να σου πει γενικότερα η κάθε πύλη που θέλεις εσύ να περάσεις. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ θα τις βάλω εδώ πέρα μισό λεπτό τις κάρτες να τις έχω, να είναι μέσα στο πεδίο. Και εσείς μετά θα τις παίρνω τώρα, δεν θα τις παίρνω με τη σειρά, θα παίρνω όπως είναι. Δηλαδή σε κάθε άνοιγμα που θα κάνουμε σε αυτό τώρα και στα επόμενα, μπορεί να πάρω πρώτα από εδώ, μπορεί να πάρω πρώτα από εδώ, θα το κάνω ανάλογα. Δεν θα χρησιμοποιήσω σειρά, γιατί στην πύλη όταν μπαίνουμε, είμαστε χαμένοι, χάνεται ο χρόνος, χάνεται η φόρμα, να το πω έτσι, χάνεται η γεωμετρία, χάνονται αρκετά πράγματα και είναι σαν να είμαστε λίγο χαμένοι, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι δεν εμπειριωνόμαστε κάποιες καταστάσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όσοι επιλέξατε την πύλη νούμερο 1, αυτή εδώ πέρα, δείτε την. Απίστευτη πύλη. Είναι η πύλη λοιπόν της ελπίδας, για όσους επέλεξαν αυτή την πύλη. Έχεις περάσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει περάσει τον τελευταίο χρόνο, ας το πούμε, το τελευταίο διάστημα, να το πω καλύτερα, μέσα από πάρα πολλές ιδιαίτερες καταστάσεις. Λοιπόν, πολλές φορές θεωρείς ότι οι εμπειρίες που περνάς, ναι, μεν μπορεί να είναι έντονες εμπειρίες, αλλά δεν σου δίνουν κίνητρο, δεν σου δίνουν έμπνευση. Κάτι υπάρχει στην καρδιά σου το οποίο χρειάζεται να φωτιστεί και είναι η ελπίδα. Γι' αυτό και λέγεται
Γι' αυτό και λέγεται και η πύλη της ελπίδας. Αλλά όμως πρέπει πρώτα, λέει, να αφήσεις αυτή η πύλη κάποια πράγματα που σε βαραίνουν. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Okay, για τον κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστό. Εσύ θα το ανακαλύψεις. Έχεις δυσαρεστηθεί όντως από το παρελθόν, όμως το μέλλον δεν έχει ακόμα γραφτεί για σένα. Εσύ θα το κάνεις. Ζήσε, λέει, στο τώρα αυτή τη στιγμή, ονειρέψου για το μέλλον, άφησε πράγματα τα οποία τα κουβαλάς και δεν σου χρειάζονται, τα οποία συνήθως είναι συναισθηματικά βάρη, τα οποία είναι φόβος, στεναχώρια, ανασφάλεια, εκδίκηση, μίσος, ζήλια ή οτιδήποτε άλλο. Άφησε τα, διότι σε ακολουθούν και σε περιορίζουν και σε δυσκολεύουν, και ετοιμάσου για να έχεις ένα πολύ λαμπρό μέλλον, το οποίο θα το καθορίσεις εσύ. Και πάμε λοιπόν να δούμε με πολύ, αυτές είναι πολύ ιδιαίτερες, να σας τις δείξω, είναι πολύ ιδιαίτερες κάρτες ταρό. Είναι ενός φίλου ο οποίος φτιάχνει ταρό, όπου τις αγόρασα γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ, διότι είναι ονειρικές λιγάκι, είναι σαν να ζεις ένα όνειρο, λέγονται Mind Trap, αυτές είναι, Mind Trap. Και όταν έψαχνα λοιπόν, γιατί ξέρετε, όταν να φτιάξω κάποια πράγματα για να κάνουμε την ανάλυση, ψάχνω και τι κάρτες θα χρησιμοποιήσω, έτσι. Λοιπόν, λέγεται, έχει και στο YouTube και στο Instagram, έχει για όσους ενδιαφέρονται, τα σχέδιά του. Στο YouTube λέγεται FK Art Creations, FK δηλαδή, FK Art Creations, όπως θέλει. Εντάξει, μπορώ να βάλω και το link αν σας ενδιαφέρει. Απλά το λέω έτσι τώρα γιατί μ' αρέσει γενικότερα, γιατί μ' αρέσουν πολύ οι κάρτες του και η δουλειά που κάνει. Και έρχεται και από το κανάλι, έχει γραφτεί στο κανάλι, έρχεται, λέει τα, πώς το λένε, παρακολουθεί, επιλέγει, οπότε δεν είναι κακό. Πάμε όμως τώρα στο θέμα μας εδώ να δούμε, μισό λεπτό. Πάμε να δούμε εδώ. Ένα μήνυμα όσον αφορά για αυτή την πύλη, και αυτό που βγαίνει λοιπόν είναι το δύο ξυφών. Τι σας είχα πει προηγουμένως που είναι στεναχώριες, έτσι, το δύο ξυφών, θέλω να το δεις. Είναι, και βέβαια υπάρχει και μια άλλη κάρτα από κάτω, κολλημένη, που είναι το πέντε ξυφών. Στεναχώριες, προδοσίες, δυσκολίες, μάχες, έτσι, που έχεις δώσει, προσπαθείς να πάρεις αποφάσεις, δες εδώ κάπως ονειρικές αυτές οι κάρτες, σαν σε ένα όνειρο λίγο. Λοιπόν, το 5 ξυφών σημαίνει μάχες, το 2 ξυφών σημαίνει αμφιβολίες και δυσκολία λήψης αποφάσεων. Βρίσκεσαι στο παρελθόν, βρισκόσουνα σε αυτή τη δυσκολία και δεν μπορούσες να δεις με ποιο τρόπο θα βρεις λύσεις και έχεις ξενερώσει πραγματικά. Είναι αυτό που λένε, έχεις ξενερώσει, την έχει βαρέσει, λες σε παιδιά, εντάξει, έλεος, πού θα πάει ας πούμε αυτό, εντάξει. Πάμε τώρα με τις υπόλοιπες περίεργες κάρτες, οι οποίες αυτό που σου λέει είναι βρες ισορροπία στη ζωή σου. Είπαμε, θα βάλουν παράξενες κάρτες. Βρες ισορροπία, αυτές οι πύλες έχουν παραξενίες γενικότερα. Ισορροπία, η ζωή μας χρειάζεται και ισορροπία, κάπου πρέπει να ισορροπήσεις. Όταν λέω να ισορροπήσεις, δεν είναι μόνο θέμα συμπεριφοράς, να ισορροπήσεις, ξέρω εγώ, το θυμό σου και την καλοσύνη. Μην είσαι υπερβολικά καλός, ούτε και υπερβολικά όμως αντιπαθέστατος, ξέρω εγώ. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Βρες κάποιες ισορροπίες. Οι ισορροπίες είναι στη ζωή, είναι εκείνες οι οποίες θα σε βοηθήσουν για να προχωρήσεις, έτσι. Με ισορροπίες προχωράμε. Το επόμενο είναι, για να δούμε, πάλι είπαμε θα βάλουμε παράξενες κάρτες. Περιμένετε τώρα. Παράξενα ντεξ. Αυτή η πύλη λοιπόν σε πάει και σε γυρίζει ανάποδα και σου λέει τα αντίθετα. Δηλαδή σου λέει από μάχες γίνει ειρηνικός. Από εκεί που είσαι αναποφάσιστος και κάπου δεν ξέρεις τι να επιλέξω, ποια είναι η πιο σωστή επιλογή, είναι ότι επέλεξε ίσως κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο σου προτείνεται. Βρες τις ισορροπίες, και εκτός από να βρεις τις ισορροπίες, είναι ότι χρειάζεται, θέλω να δεις αυτό το σύμβολο που είναι πολύ ωραίο, στο πετάει η πύλη. Εδώ αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι άκου την εσωτερική σου φωνή και την εσωτερική σου καθοδήγηση. Είναι αυτή η οποία θα σε οδηγήσει και σου λέει ότι κοίταξε να δεις. Η διέσθηση, να το φέρω εδώ να το βλέπετε καλύτερα, η διέσθησή μας λειτουργεί και ίσως λειτουργεί καλύτερα όταν είμαστε σταθερές. Είμαστε σε μία παύση λίγο. Και εκεί έρχονται τα μηνύματα τα οποία εσύ θέλεις να ακούσεις μέσα από την διέσθησή σου και να σε οδηγήσει τελικά εκεί που πρέπει να βρεθείς και να περάσεις την πύλη που λένε με επιτυχία.
Και βεβαίως έχει βγει εδώ το φέρετρο. Λοιπόν, από τις πολύ δύσκολες κάρτες είναι το 9 καρό, 9 της γης. Το φέρετρο όμως μας μιλάει για πολλά πράγματα. Μας μιλάει πρόσεξε γιατί θα αρρωστήσεις. Πρόσεξε μην αρρωστήσεις. Ξεκουράσου. Εντάξει. Βρες ισορροπίες στη ζωή σου. Κάνε πράγματα. Το 9 σημαίνει κλείσε κύκλους. Κλείσε αυτά τα οποία πλέον δεν σου χρειάζονται στη ζωή. Δεν σου δίνουν τίποτα. Είναι βάρη, σε αρρωσταίνουν, σε τρώνε από μέσα. Εντάξει. Τώρα, προσέξτε εδώ μια λεπτομέρεια. Τα χέρια εδώ πέρα που κάνει δείχνει ότι είναι ζωντανή. Δεν έχει πεθάνει. Δείχνει ότι, έτσι όπως είναι, σε αυτή τη στάση, έτσι, δείχνει ότι ναι, υπάρχει στεναχώρια, η θλίψη, οι σκέψεις, αλλά η ελπίδα όμως δεν έχει τελειώσει. Γι' αυτό και υπάρχει και το κίτρινο εδώ πέρα, που σημαίνει ότι αρχίζει μια νέα μέρα να ανατέλει για σένα και μπορείς λοιπόν να τα αφήσεις όλα αυτά και να βρεις τη διαδρομή σου. Εντάξει, όμορφα. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο ανάγνωσμα για την πύλη. Ωραία, ένα λεπτό. Εντάξει, με βλέπετε που τα μαζεύω, δεν πειράζει. Πάμε τώρα σε μια άλλη, θέλω να τη δείτε λίγο, σε μια δεύτερη πύλη, ιδιαίτερη και αυτή, εντάξει, που έχει διάφορα, έχει και αυτή πολύ περίεργη, έχει σύμβολα εδώ, ανοίγει, κάνει, τι γίνεται. Αυτή η πύλη λέγεται αστρική πύλη. Εδώ τώρα, συνήθως, εσύ που το επέλεξες, θα είπαμε, θα κάνουμε αποκαλυπτικά πράγματα, υπάρχει πολύς πόνος εδώ. Υπάρχει πολύ δυσκολία. Εδώ χρειάζεται ίσως να ταξιδέψεις σε διάφορες διαστάσεις και καταστάσεις για να μαζέψεις γνώσεις και εμπειρίες για αυτή τη ζωή και να συναντήσεις άλλους ανθρώπους που σε περιμένουν για κάποιο λόγο. Όταν λέμε ανθρώπους εννοούμε σε πολλαπλά επίπεδα, έτσι, δεν είναι μόνο έρωτας, δεν είναι μόνο γκομενικό, έτσι, είναι πολλά πράγματα. Πολλές φορές σε πιάνεις τον εαυτό σου και οι υπόλοιποι να είσαι σε μια κατάσταση που να, είναι αυτό που λένε να ονειρεύεσαι με ανοιχτά μάτια. Και προσπαθείς να βρεις ή να απαλύνεις τον πόνο ή να βρεις κάποιες λεπτομέρειες για να μπορέσεις να προχωρήσεις στη ζωή σου. Κοίταξε να δεις. Εδώ υπάρχει ένα μυστικό που σου αποκαλύπτει αυτή η πύλη. Και είναι ότι τα πάντα είναι δυνατά. Τελείως. Αυτή η πύλη σου λέει τα πάντα είναι δυνατά. Παρόλο που μπορείς να έχεις, κάποιοι από εσάς μπορεί να το έχετε, τη δυνατότητα να ταξιδεύετε σε διαφορετικούς κόσμους και να μαζεύετε πληροφορίες, είσαι και εδώ στη γη, δηλαδή καταφέρνεις να είσαι και εδώ πέρα. Δηλαδή το κάνεις αυτό, αλλά καταφέρνεις όμως να μην μένεις εκεί. Υπάρχει ένα μέρος στο οποίο είναι στην καρδιά σου και είναι αυτό το οποίο πραγματικά μπορεί να σου ανοίξει άλλες διαστάσεις. Είναι περίεργο ακούγεται, ναι, αλλά πρέπει όμως να καναλιζάρεις, να το πω έτσι, εκεί όλη σου την ενέργεια και όλη σου τη δύναμη. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το μόνο που μπορώ να κάνω είναι απλά να λέω, γιατί οι πύλες είναι περίεργες, είναι παράξενες και μιλάνε και λίγο πάντα με περίεργα νοήματα. Το κεντρικό νόημα όμως το έχεις πιάσει, το έχεις καταλάβει. Οπότε πάμε να δούμε τώρα εδώ. Είπαμε, θα τα επιλέγω με μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Είναι ένα ιδιαίτερο σύμβολο, γιατί πετάει κάποια σύμβολα αυτή η πύλη, που σημαίνει λίγο αφέσου. Πρόσεξε, το αφήνομαι, δεν σημαίνει το αφέσου, το να αφήσω τον εαυτό μου ατιμέλητο, χωρίς, όχι, δεν λέει αυτό. Άφησε λίγο τη ροή των γεγονότων, δες τις καταστάσεις που δημιουργούνται, για ποιο λόγο έχουν δημιουργηθεί, τι είναι αυτό το οποίο ενοχλείσαι ή ενοχλείσαι εσύ στους άλλους, έτσι. Και έχει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, ότι δεν, στην ουσία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απλά είναι το πεπρωμένο σου, ανοίγει το πεπρωμένο σου. Είσαι εκεί που πρέπει να είσαι, γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα. Ακόμα και σε ό,τι τραγικό και δύσκολο συμβαίνει στη ζωή μας, έτσι. Αυτό πετάει η πύλη και σου λέει. Αυτό είναι, είναι η ροή των πραγμάτων. Α? Έτσι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε εδώ τώρα. Συνεχίζουμε λοιπόν τα μηνύματα, φίλες και φίλοι, της πύλης. Τι έχει να σου πει αυτή η αστροπύλη.
Επίσης είναι να είσαι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη με την πρόθεσή σου. Εδώ ένα πολύ αρχαίο σύμβολο όπου ρίχνουν το νερό κατά κάποιο τρόπο και προσπαθούν να κάνουν μία μαντική, αν θέλεις, τέχνη, γιατί υπήρχε αυτό παλιά, με την κίνηση του νερού, με το πώς, με τους κυματισμούς κτλ. Είναι ένα είδος, λοιπόν, εδώ διέστησης, ένα είδος μαντικής, αν θέλεις, και επειδή το έχεις, την έχεις τη μαντική δυνατότητα, άλλοι το έχετε περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι το έχετε ξασκήσει, άλλοι το φοβάστε, έτσι. Άλλοι λέτε ότι εγώ συνδέομαι μόνο με τραγικά γεγονότα ή προβλέπω θανάτους ή αυτό. Okay, όλα είναι ένα μέρος της πραγματικότητάς μας. Και ο θάνατος είναι ένα μέρος της πραγματικότητας. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Απλά δεν το έχουμε δουλέψει ως άνθρωποι, οι περισσότεροι από εμάς, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε, να το πω έτσι, το θάνατο. Το αφήνω όμως, δεν θέλω να το προχωρήσω αυτό. Εντάξει, είπαμε ότι δεν θα πούμε. Αλλά γενικότερα όμως, ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι μια πραγματικότητα. Η διέστησή σου αποκαλύπτει αυτές τις πραγματικότητες. Τι άλλο έχει να σου πει η πύλη, για να δούμε. Το άλλο που έχει να σου πει είναι πάλι δύο μηνύματα κολλημένα εδώ. Μάλιστα, είναι το πέντε πεντάκτινο, που είναι η πνευματική μιζέρια, θα έλεγα εδώ. Δες το. Δες εδώ πώς λιώνουν τα χρώματα, ας το πούμε. Είναι έξω από το κατόφλι μιας εκκλησίας, είναι δύο φιγούρες ιδιαίτερες. Υπάρχει έντονο το κόκκινο χρώμα. Σε ένα μέρος το οποίο, okay, είναι μόνο η εκκλησία. Δείτε το σαν να είστε σε όνειρο, έτσι. Και το άλλο είναι και μια βασίλισσα. Είναι η βασίλισσα πέντε πεντάκτινο. Ιδιαίτερη. Δεν βλέπετε, σας είπα, είναι ονειρική αυτή. Είναι mind trap αυτές οι τράπουλες. Είναι ειδικές τράπουλες. Γι' αυτό τις χρησιμοποιώ εδώ πέρα. Μία βασίλισσα θέλει να σου πει ότι ναι, κοίταξε να δεις, υπάρχει φροντίδα, σοφία, δύναμη, υπάρχει, ξέρω εγώ, η δυναμική σου, υπάρχει το intuition, γιατί είναι πολύ, όντως η βασίλισσα πεντάκτινο έχει πολύ μεγάλη διέστηση. Επίσης ενδιαφέρεται πολύ για να φροντίσει τους ανθρώπους, να τους αγαπήσει, να τους στηρίξει, να τους υποστηρίξει, αλλά από την άλλη όμως βιώνεις και μια πνευματική μιζέρια. Σαν να μην το πιστεύεις ότι υπάρχει διάσταση. Σαν να λες, έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο, γιατί έχεις πονέσει πολύ, γι' αυτό το κάνεις. Σαν να λες, έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να πονάμε μόνο και τίποτα άλλο. Και αυτή η πύλη λοιπόν σου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα μέσα από τη διέστηση και μέσα από το να αφαιθείς και το να αφήσεις πίσω σου ό,τι αυτό που σε ταλαιπωρεί και να προχωρήσεις, διότι είναι ο πύργος. Ο πύργος σημαίνει και ασφάλεια. Ο πύργος σημαίνει ότι κοιτάζω και ψηλά, δες το και συμβολικά, έτσι, πηγαίνω και ψηλά. Ο πύργος είναι ένα ψηλό κτίριο και όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε, είναι σαν να αγγίζουμε και να προσεγγίζουμε το Θεό, ας το πούμε. Πάλι λέω συμβολικά, ή το πνευματικό κόσμο. Μην το βάζεις κάτω. Προχώρα, έχεις δύναμη. Ο πύργος είναι και ασφάλεια, είναι και προστασία. Σαν να θέλει να σου πει ότι είσαι σε ένα ασφαλές σημείο, σε ένα ασφαλές μέρος, ότι εδώ ό,τι γίνεται με όλα αυτά που γίνονται είναι ένα ασφαλές πεδίο, ένα ασφαλές μέρος και μπορείς και μέσα σου, αν θέλεις, να βρεις ειρηνικές καταστάσεις και να νιώσεις ασφάλεια, να νιώσεις την ασφάλεια που τόσο πολύ φαίνεται ότι το επιθυμείς. Έξι μπαστούνι εδώ, καρμικές καταστάσεις, θέματα με οικογένεια, παρελθόν, το παρελθόν που σε κουβαλάει, που σε δυσκολεύει. Έχεις όμως τόσες πολλές γνώσεις και δυνατότητες όπου μπορείς να πας και να περάσεις την πύλη και να σε βοηθήσει αυτή η πύλη να βρεις την ασφάλεια και τον εαυτό σου. Εντάξει, λοιπόν, τα ξαναβάζουμε πάλι μέσα, μισό λεπτό. Εγώ θα έλεγα καταπληκτικά μηνύματα, αρκεί να μπείτε λίγο στην έννοια, δηλαδή τι θέλει να σας πει, να σας αποκαλύψει αυτή η πύλη. Πάμε στο επόμενο. Οι πολλές πύλες. Όντως, ναι, δεν υπάρχει πολλή. Όταν λέμε για πύλη ενεργειακά, δεν σημαίνει μόνο μία πύλη, σημαίνουν και άλλες πύλες. Πολλές πύλες. Εδώ είναι μαζεμένες, τρεις μαζεμένες εδώ. Τέσσερις, πόσες είναι, τρεις πύλες, ας πούμε. Εντάξει, και είναι και ο αριθμός τρία εδώ. Άκου να δεις τώρα εδώ πέρα. Νιώθεις εσύ ότι έχεις προσπαθήσει τα προηγούμενα, ας το πούμε, χρόνια ή στην περίοδο, ότι έχεις κάνει πολύ σημαντικά βήματα προκειμένου να βιώσεις την αγάπη, ας πούμε και τη φώτιση. Να φωτιστείς, να μπεις σε μια άλλη ενέργεια, να καταλάβεις κάποια άλλα πράγματα, να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης. Όμως, όλη αυτή η προσπάθεια σε κούρασε. Έχεις κουραστεί. Είναι σαν να λες, ναι, το προσπάθησα ρε παιδιά, αλλά δεν αντέχω άλλο.
ή πολύ κουραστικό ή μου τρώει πολύ ενέργεια. Πρέπει όμως να καταλάβεις ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να σχεδιάσεις τα βήματά σου και να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου ώστε να προχωρήσεις και να πας στο μέλλον το οποίο σε περιμένει. Αυτή η πύλη σου λέει η μαγεία της ζωής είναι εδώ, αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το χρόνο. Σήκω λοιπόν, βρες δύναμη, βρες ενέργεια, ζήσε τη ζωή σου και προετοιμάσου σαν όλα τα πράγματα να πάνε καλά, να πηγαίνουν καλά, ακόμα και αν δεν πηγαίνουν καλά. Δεν είναι υποκρισία, δεν σε βάζει η πύλη να υποκριθείς, σε βάζει όμως να μπεις σε μια τέτοια κατάσταση, το σώμα, εσύ, η ψυχολογία σου, ώστε να αισθάνεσαι καλά, διότι όταν αυτό γίνει βίωμα και αισθάνεσαι καλά, πραγματικά μετά θα είναι δευτέρα φύση που λένε, και θα μπορείς να κάνεις πράγματα και να μην σε επηρεάζουν πολύ αρνητικές καταστάσεις. Αυτό είναι το μυστικό της πύλης. Εντάξει, αυτό θέλει να σου πει. Γι' αυτό υπάρχουν και οι πολλαπλές πύλες εδώ, διότι δείχνει την επιλογή των πολλών δυνατοτήτων που έχεις. Ναι, έχεις περάσει δύσκολα και εσύ. Κοιτάξτε να δείτε, οι πύλες όπως παρατηρείτε βγάζουν πράγματα τα οποία είναι αυτά τα οποία μας δυσκολεύουν. Δεν χαρίζονται. Γι' αυτό και είναι και λίγο ζόρικες, έτσι. Και γι' αυτό λέμε μπορείς να την περάσεις την πύλη, όχι. Και γι' αυτό έχει βγει και μία βασίλισσα ξυφών. Και η βασίλισσα ξυφών δεν μασάει. Είναι οι αλήθειες οι οποίες πρέπει να ξεχωρίσουν, η αλήθεια από το ψέμα. Μία βασίλισσα ξυφών, βέβαια ζώδια εδώ του αέρα, οροσκόπη του αέρα και αν έχουμε πολύ αέρα στο χάρτη μας, σημαίνει δεν μασάω, προχωράω, ξεκαθαρίζω πράγματα. Επίσης σημαίνει έχω αυτοπεποίθηση, έχω δύναμη. Δεν θα το βάλω κάτω, θα προχωρήσω ό,τι και να γίνει με όποιο κόστος. Αυτό κι αν είναι ένα πολύ ωραίο ή δυνατό μήνυμα, έτσι. Το επόμενο που είναι ένα σαν μήνυμα είναι θεραπεία, βεβαίως. Ο καθένας, δεν ξέρω, ο καθένας ό,τι μπορεί να βρει θεραπεία. Όλοι χρειαζόμαστε θεραπεία στη ζωή μας. Υποστήριξη, θεραπεία, στο σώμα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, θεραπεία θέλει και το σώμα. Μπορεί θεραπεία να πάω σε σπα, να καθίσω κάτω από νερό, να κάνω διαλογισμό, να πάω σε λουτρά με λάσπη, λέω τώρα έτσι, να κάνω μασάζ, να κάνω βελονισμό, να κάνω κικόνγκ, να κάνω, ξέρω εγώ, ενεργειακή θεραπεία, να κάνω κρυσταλλοθεραπεία, να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο. Ο καθένας ό,τι τραβάει η ψυχή του, άλλος να ζωγραφίσει, να γράψει, να κάνει. Αλλά σου μιλάει για θεραπεία. Έχεις τόσο αυτοπεποίθηση, έχεις τόσο δύναμη, έχεις τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα σε σένα και θα το παρατήσεις όλα επειδή σε δυσκολεύουν κάποια πράγματα. Όχι. Προχωράς λοιπόν, βάλε τη θεραπεία σου, βάλ' τα μπροστά και θα δεις πώς θα αρχίσει να αλλάζει η διάσταση εδώ και πώς η πύλη θα ανοίξει για σένα και θα σου δώσει νέους δρόμους. Εδώ είναι τα μονοπάτια, εδώ είναι μάλλον η διασταύρωση, είναι τα σταυροδρόμια και έχει βγει μια άλλη βασίλισσα τώρα εδώ, που είναι η βασίλισσα Καρό, που είναι της γης. Και μπορεί να έχεις μια κατεύθυνση από μια γυναίκα η οποία θα σου δώσει σωστές, καλές συμβουλές για να βρεις τη σωστή σου διαδρομή. Αλλά αν παρατηρήσεις, αυτή η διαδρομή, παρόλο που κόβονται οι δρόμοι εδώ, πάνε στην ίδια πλευρά, πάνε στο ίδιο βουνό. Δεν πάει ο άλλος από εδώ, το άλλο από εκεί η διαδρομή. Δεν σε πάει εδώ σε αυτό το βουνό και το άλλο αυτό εδώ. Σε πάνε στην ίδια μεριά του βουνού. Γιατί θέλει να σου πει ότι η μοίρα και το πεπρωμένο, όσο και αν το αποφεύγουμε, ακόμα και αν πας πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ή αν έχει συμβεί. Μου έχουν εκμυστηρευτεί πολλοί άνθρωποι. Μα εγώ ταξίδεψα, πήγα Καναδά, πήγα άλλος Γερμανία, αυτό για να ξεφύγω από τη μοίρα μου το πεπρωμένο. Και από εκεί που νόμιζα ότι ξέφυγα, γίνανε τα ίδια πράγματα. Μα έτσι γίνεται, ρε παιδί. Νομίζω ότι θα ξεφύγεις από τη μοίρα, από το πεπρωμένο. Το υπέγραψες. Αυτό σου λέει εδώ πέρα. Εφόσον λοιπόν θα το περάσεις, θα προχωρήσεις, μην ανησυχείς, διότι όλα κατά κάποιο τρόπο μας οδηγούν στο ίδιο σημείο. Δεν είναι τιμωρία, δεν είναι για κακό, είναι για να το δεις και να το θεραπεύσεις. Θεράπευσε το παρελθόν σου και ό,τι σε ενοχλεί για να προχωρήσεις. Για να δούμε τώρα εδώ τι άλλο έχει να σου πει. Και είναι βεβαίως ένα άλλο κομμάτι, είναι ο θυμός. Εδώ πρέπει να απελευθερώσεις το θυμό σου, δημιουργικά. Ναι, υπάρχει θυμός στους ανθρώπους, υπάρχει οργή στους ανθρώπους, υπάρχει πολύ θυμός στους ανθρώπους, στην κοινωνία, σε όλα αυτά που έχουμε περάσει, στις πιέσεις, στα οικονομικά, στα συναισθηματικά, στη συνεργασία. Φυσικά και υπάρχει πολύ θυμός, υπάρχει ανταγωνισμός, βέβαια και υπάρχει θυμός. Και υπάρχουν διάφορες μορφές και είδη θυμού. Υπάρχει ο καταπιεσμένος θυμός, που είναι αυτό που λένε μην ξεσπάσω, έτσι. Τι γίνεται όμως, αφήνουμε το θυμό μας να μας δηλητηριάζει? Με ποιο τρόπο μπορούμε να βγάλουμε το θυμό?
Όταν βρισκόμαστε γενικότερα σε μια τριβή με ένα άλλο άνθρωπο ή οτιδήποτε, αυτό που μας θυμίζει γενικότερα είναι ότι πρέπει λίγο να βρούμε χρόνο, μάλλον χώρο για τον εαυτό μας, ώστε να αποτραβηχτούμε λιγάκι και να βρούμε τον εαυτό μας ξανά. Εντάξει. Όμως, αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, εγώ προσωπικά εγώ προσέξω πώς θα το πω, θεωρώ ότι ο θυμός είναι αποτέλεσμα πολλών δυσκολιών και θέματων υγείας, θα μπορούσα να πω, σε θέματα ψυχολογικά, σε θέματα σωματικά, ψυχοσωματικά κυρίως να το πω έτσι, όπου μας επηρεάζει, γιατί αν δεν το απελευθερώσουμε είναι κάτι που μας τρώει σαν το σαράκι από μέσα, μας τρώει και μας τρώει και μας τρώει και μετά αρρωσταίνουμε ρε παιδιά. Εντάξει, μας πιάνει πονοκέφαλος, μας πιάνει το αυτό, ανεβαίνει η πίεση, γίνεται, βγάζουμε ψυχοσωματικά, βγάζουμε στο δέρμα μας, βγάζουμε σπυριά, κάνουμε και καθόμαστε μετά και λέμε πέφτουν τα μαλλιά μας. Όλα αυτά τι είναι, είναι γιατί υποφέρουμε. Ένας ωραίος τρόπος για να μπορεί κάποιος να απελευθερώσει το θυμό του είναι ο εξής. Αν και όταν ειδικά έχουμε πολλά θέματα, περπάτημα, μία ώρα περπάτημα. Μην τρέξεις, γιατί το τρέξιμο είναι και λίγο εξαντλήσε μετά. Κάνε μία ώρα περπάτημα, σκέψου, κάντο αιμονή σχεδόν όλο αυτό το οποίο σου έχει συμβεί. Αιμονή. Ξανά και ξανά και ξανά και περπάτα. Και βρες μέρος που να είσαι λίγο με ησυχία, με ηρεμία, αν μπορείς μέσα στη φύση και θα δεις σιγά σιγά την πρώτη μέρα θα είσαι τούρμπο. Θα είσαι δηλαδή κρανιωμένος και να είναι δεύτερη μέρα λίγο πιο χαλάρα. Τρίτη πιο χαλαρά. Και θα δεις μετά ότι την, ας το πούμε, τέταρτη, πέμπτη μέρα θα λες ρε παιδί μου τα ίδια πράγματα, θα σκέφτομαι, βαρέθηκα πια. Αλλά έχεις επιλογές, αυτό σου λέει αυτή η πύλη. Έχεις τις επιλογές και έχεις και τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική να βρεις λύσεις. Πόσο συγκλονιστικό. Ωραία. Να τα μαζέψω φίλες και φίλοι ξανά για να ετοιμαστούμε για την επόμενη όμορφη πύλη. Τέταρτη πύλη λοιπόν. Αυτή είναι η τέταρτη πύλη. Ποια είναι αυτή η τέταρτη πύλη? Φοβερή εικόνα. Εδώ δείτε εδώ εικονάρα. Αυτή η τέταρτη πύλη είναι η πύλη της πίστης. Έχεις εδώ πέρα ένα φαναράκι και σου λέει θα μπεις μέσα σε αυτή την πύλη ή δεν θα μπεις. Το σκέφτεσαι, θα κάνεις το άλμα ή δεν θα το κάνεις το άλμα λοιπόν. Αυτή η πύλη λοιπόν σου λέει ότι πρέπει να πιστέψεις σε κάτι. Έχεις ανάγκη να πιστεύεις στο Θεό, στο ένα, στους αγγέλους, στους αγίους, ό,τι πιστεύει ο καθένας, εντάξει. Στην ουσία, χωρίς να μπω σε διαδικασίες τώρα και να το εξηγώ με λεπτομέρεια, στην ουσία σχεδόν λέω, όλες οι θρησκείες λένε το ίδιο πράγμα και καταλήγουν στα ίδια πράγματα, εντάξει. Μπορεί να προέρχεσαι εδώ από μια οικογένεια την οποία ήταν πάρα πολύ θρήσκα, σου λέει εδώ πέρα. Και σαν παιδί και εσύ, χρησιμοποιείς αυτά που έμαθες, τα κάνεις χρήση, δεν είναι κακό, αυτά που σου μάθανε, έτσι. Αυτή εδώ πέρα, αυτή η πύλη που σου ανοίγεται, είναι πύλη διδασκαλίας και πίστης. Διότι την πίστη πρέπει να τη διδαχτείς κιόλας, έτσι. Πώς είναι που πηγαίνουν και μαθαίνουν τα θρησκευτικά στο σχολείο ή κάποιοι σπουδάζουν και κάνουν θεολογία και κάνουν, διδάσκεσαι κάποια πράγματα. Έτσι είναι και εδώ πέρα και προχωράς. Εδώ λοιπόν ένα από τα πράγματα που πρέπει να μάθεις είναι το σώμα σου είναι ιερό. Είναι πολύ ιερό, είναι ένας ναός. Ναι, το σώμα είναι ένας ναός ο οποίος χρειάζεται σεβασμό και προσοχή και προστασία και φροντίδα. Εγώ διαφωνώ ότι το σώμα πρέπει να το ταλαιπωρούμε και να μπούμε και που βλέπουμε και σε όλες, σχεδόν σε πολλές θρησκείες που το ταλαιπωρούμε, το μαστιγώνουμε, το κάνουμε αυτά, εντάξει. Λοιπόν, για μένα εκεί είναι και λίγο μαζοχιστικό, αλλά, sorry που το λέω, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, τώρα, χρειάζεται όμως εδώ, το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που λέει τώρα εδώ η πύλη, είναι ότι να αναγνωρίσεις την αλήθεια και να προχωρήσεις εφόσον πιστεύεις στον εαυτό σου. Αυτό είναι, πιστεύω στον εαυτό μου. Πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στις δυνάμεις μου, πιστεύω ότι κάπου με οδηγεί η ζωή. Η πύλη δηλαδή που έχεις επιλέξει κάπου σε οδηγεί. Εντάξει. Και πού σε οδηγεί, πού σε πάει φίλε, για να δούμε. Και σε πάει σε ένα μέρος στο οποίο μπορείς να αισθανθείς πολύ μεγάλη ασφάλεια και ευλογία. Σε έναν ναό εδώ πέρα, αντίστοιχο, σαν εκκλησία, έτσι, σε μια εκκλησία και να αισθανθείς το μεγαλείο της γαλήνης, δηλαδή η γαλήνη σου μιλάει, σαν να σου μιλάει ο Θεός μέσα από μια πολύ ιδιαίτερη επικοινωνία που έχεις εσύ ένα προς ένα. Μια εκκλησία, αυτό, ένας ναός, μια ιδιαίτερη κατάσταση, είναι αυτά
τα οποία σου αποκαλύπτονται λοιπόν. Πόσο όμορφα, πόσο ωραία μηνύματα, πόσο και αυτή μια πολύ σημαντική πύλη λοιπόν. Και τι άλλο έχει να σου πει, σου λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι κοίταξε, εδώ είναι, υπάρχει ένας άντρας ο οποίος παίζει ένα πολύ πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή σου. Είναι ο Άσος Κούπα, είναι ένα πολύ καλό χαρτί. Βέβαια είναι λίγο ιδιαίτερος, είναι από μια άλλη εποχή ας το πούμε, γιατί θέλει να πει ότι όντως ας πούμε και η θρησκεία μας, η χριστιανική ας το πούμε, είναι πολύ παλιά, είναι χιλιάδων ετών, έχει περάσει μέσα από πολλές διαδικασίες. Δείχνει εδώ πέρα που ανεβαίνει, δείχνει λίγο σκεπτικός, δείχνει τη θάλασσα πίσω. Παίζει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο λοιπόν αυτός ο άντρας, η αρσενική ενέργεια. Και επειδή είναι και ο Άσος Κούπα, πολλοί πήγαινε, θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να είναι κάποιος πατέρας, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που σε έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω όμως επίσης ότι κοίταξε να δεις, η ζωή από την άλλη, θέλω να σου πω το εξής, η ζωή επίσης γίνεται και γραφική. Γιατί αυτός εδώ πέρα είναι και λίγο περίεργος, άμα τον δεις. Τι καρέ μαλάκι είναι εδώ με τα κόκκινα μαγουλάκια τώρα και τη φουφούλα εδώ που φοράει, τι είναι αυτό. Σου λέει ότι η πίστη, σου λέει ότι η θρησκεία, ας το πούμε έτσι, η πίστη, είναι για να είμαστε και χαρούμενοι. Γιατί υπάρχει ένας παράδεισος εδώ. Η γη είναι ο παράδεισος. Πώς είναι εδώ ο παράδεισος εδώ. Η Εδέμ, πώς η Εδέμ είναι εδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος. Και έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι, να περνάμε καλά, όμορφα. Και να πάρουμε εμπειρίες. Μήπως. Λέω τώρα εγώ, απλά βάζω κάτι άλλο. Γιατί εδώ ο Άσος Κούπα σου λέει εμπειρίες και νέα πράγματα. Και εμπειρίες και πράγματα, οποία, νέα πράγματα, από εδώ και πέρα δηλαδή, τα οποία θα σε κάνουν χαρούμενοι. Για δες το, εσύ το φιλτράρεις τώρα και μου λες. Και έχει βγει και ένας υπότης ξυφών εδώ. Δείτε το. Περίεργος υπότης αυτό εδώ. Υπότης ξυφών. Ορμάει λοιπόν. Σου λέει όρμα στη ζωή. Πάρε αποφάσεις, όρμα στη ζωή. Σιγουριά θέλει. Αυτοπεποίθηση. Πίστη, ναι, προχώρα για το όραμά σου να το ικανοποιήσεις όποιο είναι. Όσο δύσκολο και να είναι. Πρόσεξε μόνο, διότι εδώ, από την άλλη, έχω να πω, το υπότης ξυφών μπορεί να είναι και μία ιδιαίτερη περίεργη πρόκληση, έτσι. Το άλλο είναι κουράγιο. Δες αυτό το συμβολάκι εδώ, σου λέει κουράγιο. Χρειάζεται να έχεις κουράγιο στη ζωή. Σε οποιαδήποτε κατάσταση που μπορεί να περάσεις και να βιώσεις τη ζωή σου, μάλλον γνωρίζεις ακριβώς τι χρειάζεται να κάνεις. Γι' αυτό έπεσε εδώ και ο υπότης ξυφών. Ξέρεις να πολεμάς, ξέρεις που θα πας, ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις καταστάσεις. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα μπορέσει να σε επηρεάσει και να σε δυσκολέψει. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο χρειάζεται εσύ να φοβάσαι για να μην προχωρήσεις. Κουράγιο σου λέει εδώ. Αυτή η πύλη σου διδάσκει το κουράγιο στη ζωή και να προχωράς έτσι με δύναμη. Πόσο, είδατε από διαφορετικά decks τώρα, πόσο όμορφα μπορούν και συνδυάζονται αυτά τα ωραία μηνύματα τα οποία κάνουν αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτό ήταν και το μήνυμα αυτής της συγκεκριμένης τέταρτης πύλης. Πάμε στην πέμπτη πύλη. Η πέμπτη πύλη λοιπόν είναι αυτή εδώ, θέλω να τη δεις. Είναι η πύλη της φύσης. Ναι, γιατί και η φύση έχει μία πολύ τεράστια μεγάλη πύλη. Είναι μια πύλη η οποία δεν είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι περίεργη και παράξενη. Η φύση πολλές φορές μπορεί να σου προμηθεύσει, επειδή την επέλεξες, όλα όσα εκείνα εσύ χρειάζεσαι, όλες τις χρειάζεσαι για να προχωρήσεις τη ζωή σου. Αλλά μάλλον αυτή τη στιγμή χρειάζεσαι δύο πράγματα. Θεραπεία, σε γενικό πλαίσιο, στο πούμε έτσι, αλλά και οικονομική βοήθεια. Εντάξει. Αυτό που σου λέει λοιπόν είναι, okay, εντάξει, βρίσκεσαι σε μια δυσκολία. Προχώρα προς τα έξω λοιπόν, βγες έξω, βρες ένα δέντρο και μίλα του. Βγες έξω στη φύση και μίλα, στα πουλιά, στα ζωάκια. Μην ξεχνάς όλα, δεν είναι τυχαίο και εδώ που ένα μικρό σκυλάκι τώρα το οποίο έχω εδώ και φιλοξενώ, το οποίο και αυτό εδώ πέρα αρχίζει και κάνει, το ακούτε έτσι. Και πάνω τώρα στην πύλη τώρα της φύσης λέει τα δικά του, σαν να συμφωνεί. Αυτό που σου λέει η πύλη είναι ότι χρειάζεται να συνδεθείς λοιπόν με τη φύση και γενικότερα κυρίως με τα δέντρα, ας το πούμε. Κάτσε κάτω από ένα δέντρο, κάνε διαλογισμό, πήγαινε στη σκιά του, μίλησε του, αγκάλιασε το, γιατί ξέρεις κάτι,
είναι και επιστημονικό αυτό, όταν αγκαλιάζουμε ένα δέντρο ή το ακουμπάμε, α το πούμε έτσι, γιατί μπορεί κάποιο να πει τώρα τι κάνει, το αγκαλιάζει, τι κάνει εκεί. Εντάξει, δεν λέω τώρα να πάμε στην Ερμού και εννοώ δηλαδή σε ένα μέρο που να είμαστε και λίγο ησυχία. Λοιπόν, είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι μπορούμε να αποφορτιζόμαστε αρνητικά και το δέντρο να πάρει και να τρανσφορμάρει, να μεταμορφώσει όλη την αρνητική ενέργεια της σκέψης μας και να ηρεμήσουμε. Το 2 πεντάκτη όμως έρχεται και να σου μιλήσει και να σου πει ότι έχεις επιλογές. Το 2 πεντάκτη σημαίνει έχεις επιλογές. Μην ανησυχείς, πάντα θα σου παρουσιάζονται επιλογές στη ζωή. Χρειάζεται υπομονή, είναι πεντάκτηνο. Το πεντάκτηνο σημαίνει και λίγο πιο αργό ρυθμό. Σημαίνει εξισορροπήσει, τα καταφέρει, μπορεί να ισορροπήσει. Αν είσαι σε ανισορροπία, πρέπει να ισορροπήσει. Αλλά στο τέλο όμω, όλα θα μπορέσει να τα βρει, να βρει ισορροπία σου και να βρει τελικά και τι επιλογέ σου. Θα έχει επιλογέ. Δεν θα έχει 40 επιλογέ, θα έχει 2 επιλογέ από τι οποίε μπορεί να επιλέξει. Λέω τώρα, ψάχνει για δουλειά. Έχει πάει σε 40 εταιρείε, αγγελίε, δεν ξέρω τι. Μπορεί 2 να απαντήσουν. Οι 38 δεν θα απαντήσουν, θα φας πόρτα, έτσι είναι. Εντάξει, δεν περιμένουν και σένα. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν περιμένουν τον καθένα ξεχωριστά για να πούν «Α, καλώς ήρθατε, περάστε, ξέρω, κυριακάς είστε, εσείς περάστε, θα σας κάνουμε γενικό διευθυντή αμέσως». Όχι ρε παιδιά, συγγνώμη. Άσχετα το τι γίνεται τώρα στην αγορά έξω, αν υπάρχουν ορμίες, βίσματα μέσα, αυτά, το ένα, το άλλο, είναι οκ, εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Και πάμε στο επόμενο, που είναι περιπέτεια. Κοίταξε να δεις, εδώ σου λέει ότι χρειάζεται να περάσεις και μέσα, λεπτό, να περάσεις και από το κανάλι της περιπέτειας. Η ζωή είναι μια περιπέτεια, πρέπει να την εμπειριωθείς. Αυτή η πύλη σου λέει σαν φύση, γιατί η φύση έχει και ζέστη, έχει και κρύο, έχει και καύσωνα, έχει και ανέμους, έχει και βροχές και χιόνια. Σαν να θέλει να σου πει, αυτά είναι και προκλήσεις και για τους ζωντανούς οργανισμούς, έτσι. Στα χιόνια που είχε ρίξει πριν λίγους μήνες, να πούμε, που κράτησαν πόσο καιρό, πόσα ζωάκια μπορεί να πεθάναν, έτσι, ή στις πυρκαγιές, ή από την ανιδρία. Έτσι είναι. Εμπειρίες, περνάμε από διάφορες καταστάσεις. Εμπειρίες και φυσικά περιπέτεια. Δες το σαν περιπέτεια. Δες το σαν περιπέτεια, η οποία βέβαια θα χιέσει ο τέλος, σίγουρα. Και το επόμενο είναι, να το, δες, ψάξε, νέες μορφές, δες το εδώ το αστεράκι, έτσι, νέα πράγματα όσον αφορά με τη συνειδητότητά σου, τη συνείδησή σου, τον τρόπο σκέψης σου. Λοιπόν, να καταλάβεις ότι είσαι ένα αιώνιο φως. Ότι είσαι φως, ένα αιώνιο φως, στο οποίο το αιώνιο αυτό φως λάμπει και θα σου δώσει όλη εκείνη, θα φωτίσει μάλλον το πότι στη διαδρομή σου για να βρεις και την πύλη, αλλά και η πύλη να σε βοηθήσει. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τα ψάρια. Στο τέλος δικαιώνες. Τα ψάρια εδώ, στις Lenormand, είναι από τα πολύ τυχερά χαρτιά. Και σε θέμα χρημάτων και σε θέματα να προχωρήσεις, μπορεί να συναντάς ανθρώπους, άντρες κυρίως αρσενική ενέργεια, μεγάλης ηλικίας, θα μπορούσα να πω άνω των 50 περίπου. Καλά, όχι ότι ο 50 είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά εν πάση περιπτώσει στη σημερινή εποχή, αλλά okay, εντάξει, είναι εκεί 47, 40, πάνω από 47 ας πούμε. Είναι μιας όριμης ηλικίας, η γη, ζώδιο γης ή οροσκόπος γη ή έχει πολύ γη στο χάρτη του, αλλά και σε βοηθάει. Μπορεί να είναι πατέρας, μπορεί να είναι συνεργάτης, μπορεί να είναι οποιος, αλλά σε βοηθάει όμως για να προχωρήσεις. Και τα ψάρια να σου φέρουν τύχη, έτσι, ροή, τύχη, χρήμα, όμορφα πράγματα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Με αυτό το ωραίο, να προχωρήσουμε στην επόμενη πύλη. Δεν λέω κάτι άλλο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλό και δεν θέλω να το χαλάσω. Και πάμε λοιπόν και στην επόμενη πύλη. Χα, η επόμενη πύλη, ρε παιδιά, τι είναι τώρα εδώ. Η επόμενη πύλη είναι η πύλη των δίδυμων φλογών. Μη μου μπερδευτείτε. Οι δίδυμες φλόγες έχουν να κάνουν, εντάξει, πάνω κάποια χαρακτηριστικά, δεν θα σας τα πω τώρα, έχω κάνει βίντεο τα οποία μπορείτε να ανατρέξετε να τα βρείτε. Έχει να κάνει με φίλους, έχει να κάνει με το σεραστές, έχει να κάνει με το γάμο, έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Η πύλη όμως των δίδυμων φλόγων, έτσι λέγεται, σημαίνει ότι μπορεί να αισθάνεσαι πολύ μοναξία μέσα σου. Να είσαι σε σχέση, αλλά να αισθάνεσαι πολύ μοναξιά. Μπορεί να έχεις φίλους, μπορεί να είσαι δημοφιλής, μπορεί
πολλά πράγματα, να σε διεκδικούν, να σε φλερτάρουν, να θέλεις να... Αλλά να είσαι παντρεμένος, παντρεμένη, αλλά να θέλεις κάποιον άλλον. Υπάρχουν και τέτοια μπερδέματα βεβαίως εδώ. Αλλά νιώθεις μοναξιά όμως, νιώθεις ότι κάτι σου λείπει και δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει γρηγορότερα, έτσι. Αυτή η πύλη είναι η πύλη της αγάπης. Γι' αυτό λέγεται και δίδυμες φλόγες. Και εδώ έχει να σου πει, να σε διδάξει ότι η αγάπη είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο μπορεί να αλλάξει όλη τη χημεία ενός ανθρώπινου οργανισμού, να το πούμε έτσι. Μιλάμε για ανθρώπινους οργανισμούς. Εννοείται, μα όταν αγαπάμε ένα σκυλάκι το χαϊδεύουμε, δεν ανταποκρίνεται. Είναι η αλχημία που βάζουμε στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν τώρα, αυτό που σημαίνει είναι ότι πρέπει να είσαι αληθινός, αληθινή με τον εαυτό σου. Να μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Και ότι θα πρέπει να περάσεις μέσα από διαδικασίες και βεβαίως εδώ να το βγαίνει, έχει βγει η Σελήνη. Στη Λένορμαν δεν είναι κακή κάρτα. Όμως είναι και το 8 κούπα που okay, είναι από τις καλές αποτυπώσεις, σημαίνει συναισθήματα, ευτυχία, καλοσύνη, ομορφιά, αλλά και η ψυχή σου. Τι θέλει η ψυχή σου. Όπως επίσης και έχεις και πράγματα στην ψυχή σου, τα οποία πολλές φορές δεν τα βγάζεις προς τα έξω, μένουν μυστικά μέσα. Σε πολλά πράγματα και κυρίως σε θέματα, στο πούμε, σχέσεων. Αλλά εδώ η Σελήνη σε ευνοεί. Από την άλλη όμως πρόσεχε και τα μυστικά τα οποία μπορεί εσύ να τα κρατάς. Για πάμε στο επόμενο. Η επόμενη κάρτα που είναι διπλή και έχουν κολλήσει κάρτες και δεν είναι τυχαίο. Έχουμε μία βασίλισσα μπαστούνι και έχουμε επίσης και το 10 μπαστούνι. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά? Σημαίνει ότι μπορεί να είσαι εσύ μία βασίλισσα όπου έχεις δύναμη, σοφία, μεγάλη διέσθηση, μεγάλο γατόνι που λένε, έτσι, σε μεγάλη γάτα, είτε άντρας είτε γυναίκα. Αλλά και το 10 μπαστούνι εδώ σημαίνει και ευθύνες. Ευθύνες, πράγματα που πρέπει να κουβαλήσεις, διότι ναι, ο έρωτας, οι δίδυμες φλόγες, η αγάπη, το άλλο μας μισό, η αδελφή ψυχή μας ή οτιδήποτε, μια σχέση σημαίνει και ευθύνες. Σημαίνει σηκώνω την ευθύνη της αγάπης, σημαίνει ότι μαζί προχωράμε, σημαίνει στις δύσκολες στιγμές τι κάνουμε. Λοιπόν, οπότε σημαίνει και ευθύνη. Αλλά ναι, καταλαβαίνεις και κάπου έχεις και τις λύσεις του τι πρέπει να κάνεις, γιατί η βασίλισσα εδώ μπαστούνι σημαίνει ότι σε βοηθάει. Μπαστούνι σημαίνει φωτιά. Μπαστούνι σημαίνει όλα τα ζώδια της φωτιάς, οροσκόπη και πολύ και πάρα πολύ, να το πω έτσι, φωτιά στο χάρτη γενικότερα. Στον αστρολογικό χάρτη. Αλλά πάμε τώρα να δούμε και το επόμενο μήνυμα τι θέλει να μας πει. Και αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι ανοίγοντας λοιπόν τις πύλες του μυαλού, της νόησης. Δες το εδώ, ένα πολύ ιδιαίτερο σύμβολο που σου δίνει αυτή η πύλη. Και τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, επιτρέπω στον εαυτό μου να δω του και τους άλλους πέρα μόνο από τις δικές μου πεπιθήσεις και ιδέες. Δηλαδή θέλω να σου πει ανοίξου, διότι και οι άλλοι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Και έχουν και εκείνοι τα δικά τους θέματα, τα δικά τους κομμάτια, έτσι, τους δικούς τους προβληματισμούς. Μπορεί να είσαι να τους καταλαβαίνεις, αλλά και οι άλλοι μπορεί να μην σε καταλαβαίνουν ή και να νιώσεις μια μοναξιά σε πολλά πράγματα. Δηλαδή να είσαι σε θέματα συνεργασίας, σε θέματα σχέσεων, αλλά ο άλλος βλέπει διαφορετικά τον κόσμο. Μήπως πρέπει λίγο να ανοιχτείς και να τους καταλάβεις και να τους χωρέσεις αυτούς τους ανθρώπους ή τη δίδυμη σου φλόγα ή τα πράγματα. Γιατί μπορεί να, δίδυμη φλόγα μπορεί να είναι και ένας φίλος. Που πολλές φορές λες, ρε φίλοι, δεν με καταλαβαίνεις. Ναι, γιατί βλέπει διαφορετικά. Αλλά εδώ σημαίνει ανοίγω το μυαλό μου σε νέες διαστάσεις, σε νέα πράγματα. Αυτό και είναι συγκλονιστικό. Και αυτή η πύλη μιλάει για αγάπη και όταν ανοίξεις το μυαλό σου, το κάνεις μέσα από αγάπη. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα μηνύματα τα οποία φίλες και φίλοι, εντάξει, συγκλονιστικά θα έλεγα. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Θα ήθελα να σας πω ότι θα τα πούμε βέβαια πάρα πολύ σύντομα. Κάντε εγγραφή, κάντε like, εννοείται το καμπανάκι δύο φορές και όποιος θέλει γίνεται μέλος για ειδικές αναλύσεις και όμορφα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να περνάτε καλά.